Εγγύος Πόλιαρης. Τώρα προσφύριγμα στο πίσω η μπάλα ο Ρομπέρ στο γέμισμα. Για την ώρα καμιά ομάδα. Ο Γιώργος Λουκά χωρίς ιδιαίτερες οδηγίες. Να δούμε εδώ την φάση για τον Άρη. Ξεκίνεται μπροστά τώρα με τον Πακέ. Πακέ το γύρισμα στην περιοχή. Προβολή έξω. Μεγάλη ευκαιρία και είναι για τον Άρη, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά με τον Πακέ. Εκπληκτική ατομική ενέργεια του Γάλλου. Θα κάνει το σουτ, θα διώξει ο Γιωβάνοβιτς. Ο Ντελμύρο ανοίγει πάσα για τον Πακέ. Κάνει κίνηση ο Καζού. Ο Πακέ συνεχίζει την προσπάθειά του. Η σέντρα στην περιοχή περνάει. Μπάλα στα δίκτυα με τον Μπαμπίκα. Έχασε, έχω την εντύπωση, την μπάλα από τα χέρια ο Γιωβάνοβιτς στο 19 και ο Άρης ανοίγει το σκορ. Η προσπάθεια του Πακέ κάνει την σέντα στην περιοχή. Δεν ήταν αποτελεσματικό το διώξιμο του Γιωβάνοβιτς. Το εκμεταλλεύτηκε ο Μπαμπίκα που ερχόταν από πίσω. Ευνοήθηκε και λίγο εκεί. Δεν ξέρω αν εξετάζεται κιόλα η φάση. Έτσι ώστε να αποφασιστεί χαράλαμπε αν ήταν καθαρό όντως τον γκολ. Για μια περίπτωση φάουλ στον χώρο του κέντρου, γι' αυτό και υπάρχει έτσι η καθυστερήση. Έχουμε ενάρξη. Άρα μετράει κανονικά το γκολ. Ψάχνει άμεση απάντηση ο Απόλλωνας. Σδράντι για τον Χαμάς, η σέντρα στην περιοχή. Είναι καλή η κεφαλιά εδώ που γίνεται. Γυρίζει ψάχνοντας επιλογές. Καλή πάσα για τον Ταμπόν. Ταμπόν στην περιοχή, δοκιμάζει το σουτ. Οι κόντρες, η μπάλα είναι έξω. Θέλει να κερδίσει, να επαναφέρει ο Απόλλωνας. Νταμπό, η σέντρα για τον Στορ. Το σουτ δεν ήταν καλό. Κερδίζει, καθυστερεί λίγο, κλείνεται, αφήνει για τον Σπόλιαριτς. Το σουτ του Σπόλιαριτς μαζεύει ο Γιωβάνοβιτς. Ξανά κατοχή για τον Άρη με τον Πακέ. Προσποίηση, ωραία, Πακέ. Μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα, η κεφαλιά του Στεπίνσκι. Μεγάλη επέμβαση από τον Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς. Κάθε την παγιά εδώ για τον Ταμπό, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Εκπληκτικό ξεπέταγμα. Χαμηλά η πάσα του δεν ήταν καλή. Ο Στεπίνσκι προσπαθεί να κρατήσει, ο Σπόλιαρης είναι τώρα Στεπίνσκι. Ανοίγει για τον Μπαμπίκα ευκαιρία για το 2-0, το σούτ που γίνεται δοκάρι και μέσα. 2-0, κάνει το 2-0 με Μπαμπίκα, ο οποίος λίγο πριν περάσει εκτός, πετυχαίνει δεύτερο γκολ στο 53. Η μπάλα φάνηκε να χάνεται. Ο Σπόλιαρης κέρδισε, πέρασε σε Στεπίνσκι. Η ασίστ του Στεπίνσκι για τον Μπαμπίκα, ο οποίος με το πλασέ αυτό έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίκτυα. 6 του παιχνιδιού τώρα. Το γέμισμα, η μπάλα δεν περνάει εκτός, τώρα θα περάσει εκτός. Χαμάς, η σέντρα, ο Νταμπό, την κεφαλιά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 87. Στο 95 πλέον, τέλος του παιχνιδιού, πανηγύρια στον πάγκο, πανηγύρια στις εξέδρες των φίλων του Άρη.